Κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα έχουμε συνδεθεί και εμείς με τη Νέα Φιλαδέλφεια. Βλέπουμε τους κατακτητές της Ευρωπαϊκής Κορυφής να παίρνουν τα μετάλλια τους. Οι κυπελούχοι Ευρώπης, ερυθρόλευκοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, έχουν ανέβει στη σκηνή. Το τρόπαιο τους περιμένει. Θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για να προχωρήσουμε στην απονομή του κυπέλου και στην απόλυτη αποθέωση των μεγάλων θριαμβευτών της φετινής χρονιάς και βεβαίως των μεγάλων θριαμβευτών αυτής της σχεδόν 100χρονης ιστορίας του Ολυμπιακού. Σε μερικούς μήνες ο Ολυμπιακός θα συμπληρώσει το Μάρτιο ουσιαστικά. Σε 10 μήνες συμπληρώνει τα 100 χρόνια ζωής του. 10 Μαρτίου του 2025, ιδρυθεί στις 10 Μαρτίου του 1925 ο δαφνοστεφανωμένος έφηβος. Και μερικούς μήνες νωρίτερα, να παίρνει και ο Πασχαλάκης εδώ, μετά από τον ΠΑΟΚ ζει πολύ μεγάλες στιγμές με την κορυφαία της καριέρας του και αυτός στον Ολυμπιακό, όπως και πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές που ήρθαν από το εξωτερικό, ο Γιόβετιτς με τόσους τίτλους, ο Ελαραμπή, εν πάση περιπτώσει, τόσοι και τόσοι με διακρίσεις που τούτο εδώ όμως είναι πολύ πιο γλυκό, πολύ πιο διαφορετικό, πολύ πιο μαγκιόρικο, πιο παλικαρίσιο, πιο πυρεώτικο και για αυτούς που δεν ήταν πυρεώτες. Μαζί μας στο στούντιο πάντα ο Βασίλης Βούζας και ο Γιώργος Αμανατίδης. Ο Γιώργος Αμανατίδης και ο Βασίλης Βούζας, απευθείας σύνδεση ο Σάκης Τσιόλης. Σε λίγο εδώ ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο κύριος Θεοδωρίδης δίπλα του. Και βέβαια πραγματικά και η συγκίνηση για τον κύριο Μαρινάκη που βλέπει να υλοποιούνται, να εκπληρώνονται και τα δικά του όνειρα, οι δικές του προσδοκίες. Ένας ιδιοκτήτης, πρόεδρος, οπαδός, όλα μαζί ο κύριος Μαρινάκης. Γιώργος Αμανατίδης, Βασίλη Βούζα, είναι πολύ μεγάλες στιγμές και για τον κύριο Μαρινάκη αυτές, έτσι. Νομίζω είναι μεγάλη δικαίωση, γιατί πιστεύω ότι είναι ο πρώτος που το πίστευε. Ναι. Και το έχει μεταφέρει σε όλους στον οργανισμό. Εδώ η κορυφαία στιγμή του Ολυμπιακού. Το κύπελο στα χέρια του μεγάλου αρχηγού του Κώστα Φορτούνη. Δίπλα του ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Οι μεγάλες στιγμές. 1, 2, 3. Οπ, αυτό είναι. Οι κυπελούχοι Ευρώπης. Ήχο παρακαλώ. Που είναι απίστευτο. Εδώ είναι απίστευτο πραγματικά, Γιώργο. Είναι απίστευτο. Μπράβο τους. Δείτε εδώ το γλέντι. Οι συνάδελφοι βεβαίως, ο Αντώνης Κατσαρός και ο Κώστας Βενίκος, περιγράφουν από το Μέγκα. Έχουμε πάρει την εικόνα από εκεί αυτή την ώρα και την αναμεταδίδουμε. Είναι η ώρα της θέψης, η ώρα της δικαίωσης όλων. Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς και αυτός μαζί με τον Μετιλίμπαρ, τον άνθρωπο που ήρθε και κάνει back to back, έτσι. Back to back στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά και αυτό πολύ σπάνιο. Κύριοι, τι λέτε, έχουμε και το Σάκη, το Τσιόλι και οι τρεις εδώ μαζί μας. Οι σχολιαστές της βραδιάς, εδώ η ώρα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Φυλάει το τρόπαιο. Με 1, 2, 3. Και το σηκώνει βεβαίως. Έγραψε και αυτός απόψε με ανεξίτηλα χρυσά γράμματα το όνομά του. Το όνομα της οικογένειας είναι μια συνέχεια από τον αείμνηστο πατέρα του. Με την τόση προσφορά του Μιλτιάδη το Μαρινάκη στον Ολυμπιακό. Και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης έρχεται και συνεχίζει και ολοκληρώνει αυτή τη μεγάλη ιστορία και της οικογένειας Μαρινάκη στον Ολυμπιακό. Την ολοκληρώνει για την ώρα. Γιατί αν το ρωτήσει το Μαρινάκη, θυμάμαι την τελευταία της συνέντευξη που έδωσε στην Daily Mail, αν δεν κάνω λάθος, που είπε ότι θέλω πάντα να νικάω. Δεν θέλω να μαθαίνω από ήττες. Θέλω να συνεχίζω με νίκες και να μαθαίνω μέσα από νίκες. Τώρα θα του ανοίξει η όρεξη περισσότερο με τα τρόπαια. Αυτό είναι. Κουνάει το κεφάλι του Μαρινάκη. Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί και εγώ και ο Βασίλης γνωρίζουμε τον τρόπο σκέψης του Προέδρου. Ψυχολογία, την ψυχοσύνδεση. Τον έχουμε ζήσει αρκετά χρόνια. Ναι. Και μετά από αυτό, πραγματικά είναι αυτό που είπες. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη.